Καλησπέρα. Καλησπέρα Μίνα, καλησπέρα Θωμά. Καλησπέρα. Είμαι στην Ατάλεια. Α, είσαι στην Ατάλεια. Σε μια διακυβερνητική που γίνεται εδώ, ενημέρωσης. Mm-hmm. Και θα έχω την χαρά να συναντήσω αρκετούς φίλους Τούρκους διπλωμάτες, όπου θα ανταλλάξουμε απόψεις και φυσικά θα ενημερωθούν περισσότερο για το τι πραγματικά συμβαίνει σε αυτή την κρίση, η οποία δεν χτύπησε την πόρτα μας εντελώς ξαφνικά. Είναι εδώ και πολλά χρόνια αυτή η διαδικασία και νομίζω ότι τώρα μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Το θέμα είναι πού θα καταλήξει, γιατί οι σκέψεις που γίνονται είναι κάποιοι δίνουν το χειρότερο σενάριο, κάποιοι δίνουν το καλύτερο σενάριο, δηλαδή ότι η Τουρκία θα μπορεί να κάνει πίσω. Υπάρχει περίπτωση να δείξει η Τουρκία τέτοια θέληση να κάνει πίσω? Η αλήθεια είναι ότι η Τουρκία μπαίνει σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης ενός συνολικού πακέτου όλων των διαφορών που έχει την περιοχή, και αυτό φαίνεται από τις τελευταίες κινήσεις του Ρεσέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος προσπαθεί να βάλει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όσα περισσότερα ζητήματα τον απασχολούν για να μπορέσει να διαπραγματευτεί καλύτερα. Είναι η πάγια τακτική της Τουρκίας να βάζει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που είναι αναγκαία για να συζητηθούν. Έτσι έχουμε αυτή τη στιγμή την συμφωνία, η οποία, να ενημερώσω, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, ότι και από το Συμβούλιο, το Προεδρικό Συμβούλιο, πέρασε από τη Λιβύη, πέρα mm-hmm. από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε την αποδοχή της συμφωνίας, την επικύρωση συμφωνίας και από τα δύο συμβαλόμενα μέρη, η οποία είναι ένα μνημόνιο συνεργασίας στην ουσία και όχι μια ακριβώς συμφωνία. Ναι, λοιπόν, γιατί αν μιλάμε για διεθνή συμφωνία, για διεθνή σύμβαση, μετά παίρνει άλλες διαστάσεις και πρέπει να δούμε και πόσο δεσμευτική θα είναι, ή ξέρουμε από τώρα αυτό το μνημόνιο πόσο δεσμευτικό είναι και τι ακριβώς σημαίνει. Βάσει της συμφωνίας του Σκιχράτ, δεν υπάρχει κάποια συμφωνία που μπορεί να υπογράψει η Λιβύη, καθότι η συμφωνία αυτή δεν δίνει το δικαίωμα σε κανένα πολιτικό όργανο της Λιβύης να υπογράφει διεθνείς συμφωνίες. Mm-hmm. Άρα δεν υφίσταται νομική υπόσταση της συγκεκριμένης συμφωνίας, απλά είναι περισσότερο ένα επικοινωνιακό παιχνίδι που συνήθως ο Ταγίπ Ερντογάν χρησιμοποιεί κατά κόρον στη διεθνή διπλωματική σκακέρα. Mm-hmm. Άρα δεν πρέπει να μας φοβίζει αυτό από τη μία πλευρά. Από την άλλη, είχαμε τηλεφωνική επικοινωνία εχθές το βράδυ του Σαμέχ Σούκρι με τον Γάλλο Υπουργό Εξωτερικών, τον Λεντριάν, όπου συζήτησαν το ζήτημα της Λιβύης. Να θυμίσουμε ότι η Γαλλία είναι μία από τις χώρες η οποία έχει αρκετά ερίσματα στη Λιβύη και μπορεί να επηρεάσει αρκετά τα πράγματα. Και φυσικά ενδιαφέρει την περιοχή πάρα πολύ, γιατί είναι πάρα πολύ κοντά στη σύνορά της. Τη Γαλλία την διαφέρει πάρα πολύ η περιοχή της Λιβύης. Mm-hmm. Αυτή η συμφωνία τώρα πάει στα Ηνωμένα Έθνη, σύμφωνα με τα... Όχι. Δεν έχει δικαίωμα να πάει στην συμφωνία. Mm-hmm. Όχι. Δεν έχει δικαίωμα. Είναι απλά μια συμφωνία μεταξύ ενός μέρους της Λιβύης και mm-hmm. η συμφωνία με την τουρκική εθνοσυνέλευση, το τουρκικό κράτος. Είναι σαν τις συμφωνίες που κάνει η Τουρκία συνήθως με την κατεχόμενη Κύπρο. Δεν έχουν καμιά ισχύ. Απλά σε περίπτωση που κάποια στιγμή αναγνωριστεί οποιοδήποτε αυτά τα κράτη, θα μπορούσε σε κάποια περίπτωση να κάνει αυτή τη συμφωνία, να την ξαναθέσει στο τραπέζι και να τεθεί σε ισχύ, εφόσον όμως υπάρχει αναγνώριση από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Υπάρχουν δύο γεγονότα που οδηγούν σε μια περίεργη κατάσταση. Το πρώτο είναι ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν έχει συμμάχους να συμπαρασταθούν σε περίπτωση που γίνει ένα θερμό επεισόδιο. Η Αμερική έχει τα εσωτερικά της προβλήματα, η Ρωσία τα έχει βρει με τους Τούρκους ουσιαστικά, και οι υπόλοιπες χώρες του ΝΑΤΟ μετά από όλο αυτό που έγινε δεν φαίνεται να ασχολούνται ιδιαίτερα. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση που φτάσουν τα πράγματα στα άκρα? Να πω τη δικιά μου άποψη, ότι περίπτωση να φτάσουν τα πράγματα στα άκρα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, έτσι. Είναι ένα παιχνίδι καθαρά διπλωματικό και παιχνίδι εντυπώσεων mm-hmm. και όχι ουσιαστικής, πώς να το πω, μιας κατάστασης η οποία θα είναι εκτός ελέγχου και εκτός ορίων. Κανείς δεν θέλει σε μια περιοχή όπως είναι η Ανατολική Μεσόγειος, όπου υπάρχει το ζήτημα της Συρίας, υπάρχει το Μεσανατολικό, υπάρχουν χώρες όπως η Αλγερία που και αυτή μπαίνει σε κρίση σιγά σιγά με τις εκλογές οι οποίες ετοιμάζονται. Μια Λιβύη η οποία είναι τριχασμένη, για να μην πω πολύ περισσότερο. Ένα ISIS ο οποίος κυριαρχεί
στο νότο αυτών των χωρών. Δεν νομίζω ότι μια σύγκρουση ανάμεσα σε δύο κράτη μέλη του ΝΑΤΟ να είναι επιθυμητή από καμία πλευρά. Άρα δεν υπάρχει θέμα τέτοιο. Θα είμαστε ρεαλιστές. Η πολιτική εξάλλου είναι, πρέπει να είναι ρεαλιστική και να μην ανεβάζουμε πάρα πολύ τους τόνους. Δεν είναι μια από τις επιδιώξεις του Ερντογάν πάντως να φέρει την κατάσταση σε μια... να φέρει την Ελλάδα σε προτετελεσμένων γεγονότων, να την καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με... Μα αυτό επιθυμεί ο Ερντογάν. Το είπα από την αρχή, νομίζω ότι η επιθυμία της τουρκικής κυβέρνησης είναι να βάλει όσα περισσότερα θέματα θέλει, μπορεί, επάνω στο τραπέζι διαπραγματεύσεων. Ο Ερντογάν εδώ και την τελευταία τετραετία μετά την αποπομπή του Νταβούτογλου επιθυμεί να μπει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Όμως επειδή οι εσωτερικοί σχετισμοί δεν τον ευνοούν πάρα πολύ, αμφισβητείται ήδη από ένα μεγάλο κομμάτι και ιδιαίτερα το κομμάτι των πλουσίων Τούρκων που αυτοί στην ουσία κινούν και την οικονομία της Τουρκίας, επιθυμούν μια τελείως διαφορετική πολιτική από αυτή του Ερντογάν. Ο Ερντογάν όμως έχει το μεγαλύτερο κομμάτι του λαού στο εσωτερικό του και τους χρησιμοποιεί ανεβάζοντας τις εθνικιστικές κορώνες κατά το δοκούν. Άρα δεν θεωρώ ότι ο Ερντογάν είναι έτοιμος να ανοίξει ένα καινούριο μέτωπο όσον αφορά στην Ανατολική Μεσόγειο, μια χώρα η οποία ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Οι επιχειρήσεις που τον ενδιαφέρουν περισσότερο και θα πρέπει να δούμε από αυτή τη σκοπιά και όχι την σκοπιά το να κατακτήσει κάποιος κάποια εδάφη, νησιά ή κάποια αποκλειστική οικονομική ζώνη. Αυτό που τον ενδιαφέρει περισσότερο είναι η οικονομία, όπως όλες τις χώρες. Μην ξεχνάμε ότι πάνω από 60.000 επιχειρήσεις είναι τουρκογερμανικές. Μην ξεχνάμε η Γαλλία τα συμφέροντα που έχει στην Τουρκία. Μην ξεχνάμε την Αμερική τα συμφέροντα που έχει στην Τουρκία. Ακόμα και το Ισραήλ που θεωρείται ότι είναι σύμμαχος χώρα μέσα από τις τριμερείς συνεργασίες τις οποίες έχουμε κάνει με την Κύπρο, έχει πάρα πολλούς Εβραίους Ισραηλινούς επιχειρηματίες οι οποίοι συνδέονται επιχειρηματικά με την Τουρκία. Ήταν εξάλλου και μια αποστροφή κάποια στιγμή του Νετανιάου ότι συγγνώμη, δεν μπορεί να κάνει κινήσεις οι οποίες θα θέσουν σε κίνδυνο τα επιχειρηματικά σχέδια των Ισραηλινών επιχειρηματιών. Θα πρέπει να δούμε από αυτή τη σκοπιά ότι είναι ένα παιχνίδι που αφορά το κατά πόσο η οικονομία των χωρών αυτών εξαρτάται από την Τουρκία και δεν έχει τόσο πολύ με το γεωστρατηγικό ρόλο που θέλουμε οι περισσότεροι αναλυτές αλλά και δημοσιογράφοι, ενδεχομένως σε κάποιοι πολιτικοί, να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Το θέμα είναι καθαρά οικονομικό. Το θέμα αφορά το ποιος θα κυριαρχήσει στα μονοπάτια που ανοίγονται πλέον στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Η επιθυμία της Τουρκίας να συμμετάσχει στο ενεργειακό project που αυτή τη στιγμή είναι εκτός παιχνιδιού, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ενεργειακού παιχνιδιού που πλέον αναπτύσσεται στην Ανατολική Μεσόγειο, αφήνει απ' έξω την Τουρκία και αυτό νομίζω ότι ο Ερντογάν δεν το συγχωρεί. Άρα θα πρέπει να δούμε ρεαλιστικά το τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν μιλάω για συνεκμετάλλευση του Αιγαίου. Μιλάω απλά για πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να συμβούν. Και ένα από αυτά, συγγνώμη που συνεχίζω να μιλάω και δεν σας αφήνω να ρωτήσετε. Ένα από αυτά, για παράδειγμα, θα ήταν να υπάρξει μια εταιρεία η οποία θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί τον EastMed ή τον Interconnector, που τον Ευράζιο Interconnector, το οποίο να μοιραστούν μετοχές σε όλες τις όμορες χώρες και στην Τουρκία, με ένα μικρό ποσοστό, για να βάλει στο παιχνίδι την Τουρκία, κλείνοντας το στόμα της ότι είναι εκτός του ενεργειακού παιχνιδιού. Αυτό είναι μια πρόταση που έχει ζητηθεί σε κλειστές πόρτες και ενδεχομένως να συζητιέται. Και να πάρει μια... να πάρει σάρκα και οστά στη συνέχεια. Μπορεί να μας το ανακοινώσουν και να το μάθουν. Ακριβώς. Εγώ, Σπύρο, βασικά ακριβώς, από την πρώτη στιγμή αναρωτιόμουν η Λιβύη γιατί σύρεται σε όλο αυτό. Θέλει απλά να στιγμή... κάνει το κέφι του Ερντογάν, υπάρχει κάποιο άλλο τυράκι το οποίο δεν το ξέρουμε? Όχι, η Λιβύη αυτή τη στιγμή, ο Χαφτάρ, ο στρατηγός Χαφτάρ, ναι, αυτή τη στιγμή πλησιάζει πάρα πολύ στην Τρίπολη. Να θυμίσουμε ότι η Λιβύη είναι χωρισμένη σε τέσσερις πλευρές. Είναι οι δύο δυνάμεις οι οποίες ενώθηκαν πλέον και έχουν την Τρίπολη. Είναι ο Χαφτάρ που έχει το ανατολικό μέρος της Λιβύης και εκεί που είναι όλοι οι φυσικοί πόροι της χώρας. Και υπάρχει και ο ISIS, ο οποίος είναι στα νότια της χώρας, εκεί στη μεγάλη περιοχή του Μακρέσιου που
λειτουργεί από σταθεροποιητικά στην Βόρεια Αφρική. Ο Χαφτάρ φαίνεται ότι είναι ο νικητής. Οι δύο κυβερνήσεις όμως οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Τρίπολη είναι οι μόνες νόμιμες οι οποίες έχουν αναγνωριστεί από τον ΟΗΕ και την έχουμε αναγνωρίσει και εμείς. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο Χαφτάρ είναι εκτός της συζήτησης. Να θυμίσω ότι στο Παλέρμο πέρσι, όπου έγινε συνάντηση για την κρίση στη Λιβύη, ένας από τους συνομιλητές ήταν ο Χαφτάρ, ο οποίος, να ξαναθυμίσω, ότι είχε ζητήσει τότε ο Τούρκος επιτετραμένος να συμμετάσχει στη συζήτηση και αυτός, και ο Χαφτάρ δήλωσε ότι αν συμμετάσχει η Τουρκία, εγώ αποχωρώ από τη συζήτηση. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Mm. Το άλλο κομμάτι είναι οι αδελφοί μουσουλμάνοι, που οι δύο ομάδες που έχουν συνασπιστεί και αυτή τη στιγμή είναι το κομμάτι της Τρίπολης, της επίσημης κυβέρνησης, ανήκουν στους αδελφούς μουσουλμάνους, κάτι που έρχεται σε αντιπαράθεση με την Αίγυπτο, που είναι μια όμορη χώρα που ενδιαφέρεται φυσικά πρωτίστως για το τι συμβαίνει στη Λιβύη. Και είναι και οι φίλοι του Ερντογάν, καθότι ο Ερντογάν ανήκει στην ομάδα των αδελφών μουσουλμάνων. Από την άλλη μεριά, ο Χαφτάρ είναι ένας αντιϊσλαμιστής περισσότερο, δεν ανήκει σε κάποια σέκτα μουσουλμανική και κοιτάζει καθαρά, είναι μάλλον κάτι αντίστοιχο όπως ήταν ο Μουαμάρ Καντάφη την πάλι ποτέ εποχή της ισχύως του. Άρα τα πράγματα είναι πολύ μπλεγμένα στην Λιβύη, δεν υπάρχει ξεκάθαρο ποιος μπορεί να κυβερνήσει αυτή τη χώρα. Άρα οποιαδήποτε συμφωνία, όπως προείπα, μεταξύ της Λιβύης με οποιαδήποτε χώρα δεν υφίσταται, καθώς είναι αντίκειται στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και του εμφυλίου που υποτίθεται ότι έγινε για να βρεθεί μια λύση στη Λιβύη της συνθήκης Σκιχράτ. Ναι, και ο Ερντογάν στις δηλώσεις του στους Τούρκους δημοσιογράφους το επεσήμανε ως ένα βαθμό. Είπε ότι εάν και εφόσον η κυβέρνηση σταθεί στα πόδια της και είμαστε εντάξει. Άφησε ένα μικρό περιθώριο, ωστόσο πιέζει την κατάσταση και δεν αφήνει καθόλου χρόνος να πάει χαμένος. Έτσι κι αλλιώς έτσι είναι και η τακτική του γενικότερα. Φυσικά, ο Ερντογάν είναι ένας πάρα πολύ έξυπνος πολιτικός. Προασπίζει τα δικά του συμφέροντα. Αυτό ενδεχομένως να μην μας ικανοποιεί εμάς ως Ελλάδα, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα και θα πρέπει να την αποδεχθούμε. Άρα, οι κινήσεις δικές μας θα πρέπει να είναι σε μια διαδικασία η οποία να έρχεται όχι σε αντίθεση ακριβώς, να προλαμβάνει απλά τις κινήσεις του Ρεσέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Να θυμίσω ότι το 2017 ο πρώτος υπουργός εξωτερικών, ο οποίος πήγε στη Λιβύη και έτυχε να το παρακολουθήσω εγώ και εγώ, να είμαι και εγώ σε αυτή την αποστολή, την πρώτη συνάντηση που είχε κάνει ο Νίκος Κοτζιάς με την τότε ανακηρυγμένη επίσημα από τον ΟΗΕ κυβέρνηση της Λιβύης, όπου ήταν σε πάρα πολύ καλό κλίμα η όλη διαδικασία. Τώρα το τι έγινε μετά την απομάκρυνση των υπουργών για το Υπουργείο Εξωτερικών, τι επαφές υπήρχαν, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω γιατί δεν υπήρξε καμία άλλη κίνηση. Πάντως μέχρι το 2017, το καλοκαίρι του 2017, οι σχέσεις μας με τη Λιβύη ήταν σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο και ήδη είχαν γίνει οι πρώτες κινήσεις να τεθεί υπό προστασία η ελληνική πρεσβεία στη Λιβύη και να πάει εκεί Έλληνας πρέσβης. Μάλιστα. Για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί νομίζω ότι ξεχνάμε πολύ εύκολα την πρόσφατη ιστορία και απλά μένουμε σε εντυπώσεις. Και σίγουρα αυτά έχουν και σημασία. Η δημιουργία εντυπώσεων είναι εύκολη, αλλά και η προεργασία έχει την σημασία της στην προκειμένη περίπτωση. Γι' αυτό και ελπίζουμε να κρατηθεί και χαμηλά η μπάλα. Ακριβώς. Και να θυμίσω και στο Παλέρμο, που συμμετείχε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνάντηση για την κρίση της Λιβύης, υπήρχε επαφή του επιτελείου του Χαφτάρ με την ελληνική κυβέρνηση. Μάλιστα. Ωραία. Σπύρος, ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζω να είμαι κατατοπιστικός και να βοήθησα. Η αλήθεια είναι ότι ακούμε πάρα πολλά γύρω από αυτό το θέμα και όταν έρχονται και άλλες παράμετροι σε αυτή την περίπτωση νομίζω είναι σημαντικό. Γιατί το έχουμε τοποθετήσει λίγο... καλλιεργείται σιγά σιγά ένας φόβος γύρω από αυτό το ζήτημα. Εδώ τουλάχιστον στην Ελλάδα. Νομίζω ότι αυτό ξεκίνησε από την ίδια την κυβέρνηση και ιδιαίτερα μετά τη συνάντηση με τον Ρεσέπ Ταγκίπ Ερντογάν, η οποία ήταν απογοητευτική, τουλάχιστον αυτό μεταφέρουν και οι σύμβουλοι του Προέδρου με τους οποίους έχω έρθει σε επαφή και επικοινωνία και με το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, ότι ήταν απογοητευτική σε γενικές γραμμές, δεν μπόρεσε να σπάσει ο πάγος. Το σημαντικότερο από όλα είναι ότι ο Ρεσέπ Ταγκίπ Ερντογάν αυτή τη στιγμή δεν θεωρεί ότι ο Μητσοτάκης είναι ένας αντάξιος συνομιλητής του. Έχει ιδιαιτερότητες ο Ρεσέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Και συνολικά θα πρέπει να διαβάζουμε πολύ καλά τι λέει. Ίσως δεν ήταν και καλή συγκυρία. Μήπως αυτή η συνάντηση ήταν λάθος το timing της. Πρέπει πάντοτε να μιλάμε, αρκεί να είμαστε προετοιμασμένοι το τι ζητάμε και το τι μπορούμε να δώσουμε.
Η διπλωματία είναι πάντοτε να θυμίσω τη συμφωνία των Πρεσπών, ότι είναι Δούνε και Λαβίν. Δεν υπάρχουν συμφωνίες οι οποίες γίνονται, οι συνεργασίες οι οποίες δίνονται μόνο από τη μία πλευρά. Έτσι θα πρέπει να θεωρήσουμε κάποια πράγματα ότι πρέπει να δώσεις και να πάρεις για να βρεθεί σε μια συμφωνία ή να αποκλιμακώσεις την ένταση. Ήταν πολύ καλή η συνάντηση που έγινε ως συνάντηση, ως κίνηση, αλλά το αποτέλεσμά της φάνηκε ότι δεν είχε κανένα αποτέλεσμα. Δεν μπόρεσε να κερδίσει ο Μητσοτάκης μετά από τη δεύτερη συνάντηση μαζί του την εμπιστοσύνη του Ρεσέπ Ταγίπ Ερντογάν. Μάλιστα, δεν είναι και εύκολο, φαντάζομαι. Σπύρος, ευχαριστούμε πολύ. Έλεγα. Είναι λες. Εγώ ευχαριστώ. Είναι γιατί επειδή είναι πολιτικών, καθαρό πολιτικών, αναγνωρίζει αμέσως τους ηγέτες. Και μόνο με αυτούς μπορεί να συζητήσει. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Γεια χαρά.